Εδώ τώρα για τα χριστουγεννιάτικα είδη που είδα στο συγκεκριμένο μαγαζί που μόλις βγήκα, είδα ότι χριστουγεννιάτικα είδη έχουν διπλάσια τιμή από πέρσι. Μειωμένη αγοραστική δύναμη ισοδυναμεί με μειωμένες αγορές στην εορταστική περίοδο. Είναι ακριβά, παιδιά. Η μισθή είναι χαμηλή. Οπότε... Όσο για τα δώρα και τον στολισμό των Χριστουγέννων. Λιγότερα και πιο φτηνά. Θα στολίσω από αυτά που έχω. Τίποτε άλλο, παιδιά. Σε σχετική έρευνα για τις εορταστικές αγορές, ένας στους τρεις συμμετέχοντες, δηλαδή το 36%, δήλωσε ότι σκοπεύει να ξοδέψει λιγότερα χρήματα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε σύγκριση με πέρυσι. Ενώ ένα 6% είπε πως δεν σκοπεύει να κάνει καθόλου αγορές. Σίγουρα έχουμε περιορίσει στους πολύ κοντινούς και πάντα και λίγο πιο περιορισμένα οικονομικά. Και αυτό λόγω της ακρίβειας, λέτε. Τι άλλο. Από τσιγκουνιά, όχι βέβαια. Στην ίδια έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι θα ξοδέψουν περίπου τα ίδια με το 2023, ενώ ένα 4% θα ξοδέψει περισσότερα. Μειωμένες οι προσδοκίες και από την αγορά. Θεωρούμε ότι φέτος η χρονιά θα πάει χειρότερα από πέρσι, διότι το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε περαιτέρω σε σχέση με την περσινή χρονιά. Υπάρχει πρόβλημα με το πραγματικό εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, διότι αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό του καταναλώνεται στα είδη πρώτης ανάγκης, σούπερ μάρκετ δηλαδή, ενέργεια και ενίκεια. Έμενα τα βασικά πράγματα. Άρα απαραίτητα μόνο. Τα απαραίτητα, ναι, τα απαραίτητα. Πέρι τα μέσα Δεκέμβρη, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να θέσει ακόμα μία χρονιά σε εφαρμογή εορταστικό καλάθι Χριστουγέννων και Αγίου Βασίλη με τρόφιμα και παιχνίδια για τις γιορτές.